Σεβασμιότατε Μητροπολίτα μας Οροπού και Φιλής, κύριε Κυπριανέ. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Αττικής και Βιωτίας, κύριε Χρυσόστομε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μεθόνης, κύριε Αμβρόσιε. Πανοσιολογιότητα Γέροντα Θεοδόσιε, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας σύναξη, στη φιλόξενη αίθουσα του Δημαρχείου Φιλής Νικόλαος Λιάκος. Με τη χάρη του Θεού, θα παρακολουθήσουμε απόψε την τέταρτη εισήγηση για το θέμα της ημερολογιακής μεταρρύθμισης, η οποία θα είναι και η τελευταία του έτους για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε την τιμή και τη χαρά εισηγητής μας να είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεθόνης κ. Αμβρόσιος, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που δέχτηκε την πρόσκλησή μας, παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του και τα συνεχή ταξίδια του στο εξωτερικό για την ιεραποστολή της Εκκλησίας μας. Στις προηγούμενες μας συνάξεις, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας και ο Σεβασμιότατος Κλήμης μας εξέθεσαν τη σχέση της ημερολογιακής καινοτομίας με την αίρεση του Οικουμενισμού, την απειλή του λεγόμενου κοινού Πασχάλιου με τους αιρετικούς και την εμπλοκή των κοσμικών εξουσιών στη μονόπλευρη και αφαίρετη αλλαγή του ημερολογίου από το Φανάρι το 1924. Οι πιστοί του Πατρόου Ημερολογίου γνωρίζουμε εν μέρη τουλάχιστον τις επιπτώσεις της αλλαγής εκείνης στη χώρα μας, τους αγώνες των ευσεβών και τους διωγμούς από τη λεγόμενη επίσημη Εκκλησία και το κρατικό σύστημα. Απόψε, ο Σεβασμιότατος Αμβρόσιος θα μας ενημερώσει για τις επιπτώσεις των αποφάσεων του Φαναρίου στα Βαλκάνια. Ο τίτλος της εισηγήσεώς του είναι «Βαλκανική Αναταραχή» και είναι ήδη εύγλωτος. Σεβασμιότατε, έχετε το λόγο. Σεβασμιότατε Άγιοι Αδελφοί, σεβαστοί πατέρες και μητέρες και αγαπητοί φίλοι. Πρωτίστως ακούμαι, διότι έχω αδύνατη φωνή. Ακούμε. Εντάξει. Όπως όλοι γνωρίζουμε, φέτος μνημονεύουμε την θλιβερή επέτειο της ημερολογιακής μεταρρυθμίσεως, που επιβλήθη στην Εκκλησία της Ελλάδας κάτω το Μάρτιο του 1924. Και αυτό είναι το θέμα που προσκλήθηκα από τον Σεβασμιό του Μητροπολίτη Κυπριανό να αναπτύξω στην σημερινή ομιλία μου. Όμως πιστεύω ότι στους περισσότερους των παρόντων είναι γνωστά αυτά που έγιναν τότε στην Ελλάδα, δηλαδή κατά την στιγμή τεραστίας πολιτικής συγχύσεως σε όλη την περιοχή, με την άφιξη αμετρήτων χιλιάδων προσφύγων από την Ανατολή, έγινε η ξαφνική και απρόσμενη επιβολή της αλλαγής στην Εκκλησία της Ελλάδος, Κωνσταντινοπόλεως και Κύπρου. Γνωρίζουμε και την άμεση αντίληψη μιας μεγάλης μερίδος των πιστών ότι ο νεωτερισμός αυτός ήταν όχι μόνο απαράδεκτος, αλλά και αντίθετος στην Ορθοδοξία, με αποτέλεσμα την δημιουργία του μεγάλου κινήματος των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Κίνημα που υφίσταται μέχρι σήμερα, εφόσον το ασυγχώρητο λάθος της αλλαγής όχι μόνο δεν διορθώθηκε, αλλά έχει πολύ περισσότερο επιδεινωθεί με την σταδιακή εφαρμογή του Οικουμενιστικού Προγράμματος. Γνωρίζουμε και τους αγώνες του πιστού λαού της Ελλάδος, αλλά και τους ηρωικούς άθλους των οσίων ομολογητών, εφόσον ο Άγιος Χρυσόστομος, οι όσοι Ιερώνυμοι της Αιγίνης και της Πάνηθος, οι Ρωμάτης Ιωσήφ και ο Άγιος Ιωάννης της Αμφιάλης,
ήδη έχουν επισήμως δοξαστεί από την Εκκλησία μας. Πριν από λίγες μέρες, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Λαρίσης, κύριος Κλήμης, ανέλησε από το βήμα αυτό με πολλή λεπτομέρεια όλη την ιστορία της αλλαγής του εκκλησιαστικού ημερολογίου στην Ελλάδα. Και δεν χρειάζεται καμία προσθήκη στην γλαφυρή αυτού εξήγηση. Εφόσον λοιπόν η ιστορία της επιβολής της μετρυθμίσεως στην Ελλάδα είναι γνωστή στους περισσότερους από εμάς, αλλά πολύ λιγότερη η ιστορία της αλλαγής στις άλλες χώρες που δυστυχώς εφερμόστη, σκέφτηκα να αφιερώσω την σημερινή ομιλία στο θέμα της εφαρμογής της αλλαγής στις γειτονικές χώρες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Παραδόξως, μάλιστα, η αλλαγή του εκκλησιαστικού ημερολογίου στη Ρουμανία έγινε ακριβώς πριν από 100 χρόνια, όταν η 1η Οκτωβρίου ονομάστηκε 14η, η μέρα της Αγίας Παρασκευής, την οποία οι Ρουμάνοι τιμούν ιδιαίτερως. Στη Ρουμανία πρέπει να αναζητούμε τις ρίζες του ημερολογιακού προβλήματος ήδη στη μέση του 19ου αιώνα. Με την ένωση της Μολδαβίας και της Ουγγροβλαχίας, κατά την οποία δημιουργήθηκε η βάση του σημερινού ρουμανικού κράτους, την εξουσία ανέλαβε ο δυναμικός αλλά πολύ νεοτεριστής, άλλωστε και μασόνος, Αλέξανδρος Κούζα. Πρώτο μέλημά του ήταν η απολωτρίωση της εκκλησιαστικής περιουσίας και εφαρμογή νέας διοικήσεως προτεσταντικού τύπου στην τοπική εκκλησία. Μέρος αυτής της μετρυθμίσεως θα ήταν και η εφαρμογή του νέου ημερολογίου, αν δεν είχε να αντιμετωπίσει την στεναρά αντίσταση του Αγίου Καλλινίκου, επισκόπου του Βούλτσα, που τότε στην κατοικονομία Θεού ήταν ο επικεφαλής του επισκοπικού σώματος της χώρας. Αυτό έγινε το 1864. Από τότε άρχισε να δημιουργηθεί στο νέο κράτος της Ρουμανίας και στην πολιτεία και στην εκκλησία ένα ρεύμα που απέβλεπε στην Δύση για έμπνευση και παραδείγματα στην απομάκρυνση από τα Οθωμανικά πρωτότυπα που επικρατούσαν μέχρι τότε. Και ούτως σταδιακώς δημιουργήθηκε μια βαθιά διαίρεση μεταξύ των δυτικοφύλων και των παραδοσιακών. Διαίρεση που είχε πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα κατά τον επόμενο αιώνα. Πάντως, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα επικρατούσε στην Εκκλησία πνεύμα παραδοσιακό, ώστε το 1903, όταν το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης έστειλε σε όλες τις κατατόπων εκκλησίες την γνωστή επιστολή, στην οποία ζητούσαν την γνώμη τους σχετικά με την δυνατότητα της αλλαγής του ημερολογίου, η Ρουμανική Σύνοδος απήντησε. Η Ιερά Σύνοδος της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ρουμανίας ζητεί να μείνουμε όπως είμαστε τώρα, διότι υπάρχει κίνδυνος να παραβιάσουμε την τάξη των Ιερών Κανόνων εάν θα αλλάξουμε το Ιουλιανό ημερολόγιο, με το οποίο ζει τόσο καιρό η Ορθόδοξη Εκκλησία, χωρίς να δοκιμάσει εκ τούτου κανένα πρόβλημα. Η πρώτη εφαρμογή του νέου ημερολογίου στην Εκκλησία της Ρουμανίας έγινε σε συνθήκες βίας και ξένης επιβολής. Το 1916 ήταν χρονιά σκοτεινή για τη χώρα. Η πρωτεύουσα του Βουκουρέστη βρισκόταν υπό την κατοχή των Γερμανών και οι κυβέρνησεις με την βασιλική οικογένεια είχαν καταφύγει στο Ιάσιο, στο βορρά της χώρας.
Τότε επέβαλαν οι Γερμανοί να εορταστούν τα Χριστούγεννα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες με το νέο ημερολόγιο. Πράγμα που δυστυχώς εφαρμόστηκε. Κεραυνός εναντίον της πράξεως αυτής ήταν μια ανοιχτή επιστολή του τότε αρχιμανδρίτου Γαλακτίωνος Κορδούν, που ύστερα έγινε ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας του Παλαιομολογίου στη Ρουμανία. Αλλά δυστυχώς το πνεύμα του νεωτηρισμού ήδη είχε διαβρώσει την τοπική Εκκλησία. Το 1920 Μητροπολίτης Βουκουρεστίου και πριμάτος της Εκκλησίας της Ρουμανίας εξελέγει ο επίσκοπος Καρανσέμπες Μύρον Κρίστια. Άνθρωπος πολύ εκενώσος πολιτικός, αλλά ξένος στο ασκητικό πνεύμα της Ορθοδοξίας, ο οποίος αργότερα αναδείχθη μιμητής του Έλληνος καταστροφέως της Εκκλησίας Μελετίου Μεταξάκη, περί του οποίου είχαμε ακούσει αρκετά στην προχθεσινή ομιλία του Αγίου Λαρίσης. Στο λεγόμενο Πανορθόδοξο Συνέδριο που κάλεσε ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο τότε κατά παραχώρηση του Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, στην Κωνσταντινούπολη το 1923, η Ρουμανική Εκκλησία έστειλε ως εκπρόσωπος τον Αρχιμανδρίτη Ιούλιο Σκριμπάν, άνθρωπο των ιδίων αντιλήψεων με τον προϊσταμενό του, ο οποίος συνυπόγραψε χωρίς δυσκολία όλες τις ασεβείς προτάσεις του αθέσμου αυτού συνεδρίου για την αποβολή του ράσου, για το δεύτερο γάμο των κληρικών, για την συντόμευση των νηστιών κτλ. Και φυσικά για την αλλαγή του ημερολογίου, για να προσαρμοστεί στο ημερολόγιο της Δύσεως αλλά και του κράτους. Πολύ σύντομα ήρθε η στιγμή για την εφαρμογή του. Ενώ στην Ελλάδα υπήρχε αρκετή αντίδραση εκ μέρους της ιεραρχίας στην εφαρμογή του νέου ημερολογίου, στη Ρουμανία η αλλαγή έγινε χωρίς καμία ανοιχτή αντίρρηση εκ μέρους των αρχιερέων. Ενώ ο απλός κόσμος δεν ήθελε με κανένα τρόπο να υποκύψει στον νεωτερισμό, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σκηνές φοβερές βίας και αγρίου διωγμού, ειδικώς του ύπαιθρου. Παραδείγματος χάριν, τότε στη Ρουμανία οι αργίες των μεγάλων γιορτών ήταν νόμος του κράτους. Και όταν ήρθε το έτος εκείνο, η γιορτή του Αγίου Δημητρίου με το νέο ημερολόγιο, όποιος πήγαινε να δουλεύει στα χωράφια, θεωρήθηκε εγκληματίας και συλλήφθηκε από την αστυνομία. Ταυτόχρονα, οι εκκλησίες, ειδικώς στη Μολδαβία, στη Μπουκοβίνα και στη Βεσσαραβία, άδειαζαν από πιστούς, που αποφάσισαν καλύτερα να προσεύχονται στα σπίτια τους παρά να προδώσουν την πίστη τους. Υπήρχε όμως εξ αρχής στεναρή αντίδραση από τους μοναχούς με επικεφαλής τους μοναχούς της ιστορικής μονής του Νιάμς, 32 των οποίων υποσχέθηκαν να μην δεχθούν το νέο ημερολόγιο. Μπροστά στις απειλές και τον κίνδυνο όμως, δυστυχώς η αντίσταση λύγησε και έμειναν πιστοί στην υπόσχεση μόνο οι μοναχοί της Σκήτης Ποκρόφ με ηγούμενο τον ιερομόναχο Γλυκέριο. Παρά τις πιέσεις οι πατέρες έμειναν σταθεροί στην υπόσχεσή τους, αλλά τελικώς ήρθε το έτος 1924 και η απόφαση του Ρουμανικού Πατριαρχείου να γιορτάσουν και το Πάσχα με τους παπικούς. Και με τον τρόπο αυτό υπέβαλαν τον εαυτόν τους στο ανάθεμα της Αντιοχίας Συνόδου. Τότε αποφάσισε ο πατήρ Γλυκέριος ότι άλλο περιθώριο υπομονής δεν έμεινε. Έφυγε από την Σκήτη μαζί με μόνον τον διάκονο Δαβίδ
και εγκατεστάθηκαν σε καλύβα στα γύρω δάση. Οι μοναχοί δεν γνώρισαν ότι υπήρχε και σημαντικός αριθμός λαϊκών που και αυτοί είχαν αρνηθεί τον νεοτερισμό. Από την στιγμή της συναντήσεως του Αγίου Λυκερίου και των Ρουμάνων ιερομονάχων που λίγο αργότερα ήρθαν από το Άγιον Όρος, με τους λαϊκούς που μείνανε πιστοί στην παράδοση της Εκκλησίας, άρχισε η ένδοξος ιστορία της Γνησίας Ορθοδοξίας στη Ρουμανία. Το έτος 1929, το Ρουμανικό Πατριαρχείο πάλι αποφάσισε, παρά τις διαμαρτυρίες των άλλων τοπικών εκκλησιών και ειδικώς του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, να γιορτάσουν το Πάσχα με τους παπικούς, αντί με το σύνολο των Ορθοδόξων. Η αντίδραση του πιστού λαού αυτή τη φορά ήταν πιο γενικευμένη και πιο σταθερή. Η Μητρόπολη της Βεσσαραβίας, που μόλις πριν 10 χρόνια είχε ενωθεί με την Ρουμανική Εκκλησία, αρνήθηκε να εφαρμόσει την εντολή. Όσοι η ίδια η κυβέρνηση, φοβουμένη πολιτική αναταραχή, διότι η Βεσσαραβία ήταν κατοικημένη και από μεγάλο αριθμό ρωσοφώνων, απαγόρευσε στο μέλλον να τελείται το Πάσχα με τους Δυτικούς και όρισε να γίνει πάντοτε το Πάσχα με τους υπολείπους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ο διωγμός των Χριστιανών που έμειναν σταθεροί στην πίστη όμως, όχι μόνο συνέχισε, αλλά επιδεινώθηκε. Ο Άγιος Λυκέριος με την συνεργία των άλλων ολίγων ιερομονάχων που ήρθαν αρρωγή από το Άγιον Όρος και των πολλών λαϊκών ζηλωτών της πίστεως, είχε καταφέρει να κτίσει 36 εκκλησίες, κυρίως στη Βόρεια Ρουμανία μέχρι το 1936. Τότε εν ονόματι του ανηλίκου βασιλέως Μιχαήλ, ο Πατριάρχης Μύρων, που για διαφόρους πολιτικούς λόγους χρημάτιζε τότε και πρωθυπουργός, απέλυσε τον πιο άγριο διωγμό που είχε γνωρίσει μέχρι τότε η Ρουμανική Εκκλησία. Όλες οι εκκλησίες γκρεμίστηκαν, όλοι οι κληρικοί φυλακίστηκαν και μόνο δύο επιβίωσαν από την φυλακή. Ο Άγιος Λυκέριος και ο πιστός συναδελφός του, ο Διάκονος Δαβίδ. Αλλά δεν είναι ο σκοπός μας εδώ να διηγηθούμε όλη την ένδοξη ιστορία της Ρουμανικής Εκκλησίας. Ο διωγμός που υπέστη η Εκκλησία εκεί πολύ υπερβαίνει αυτά που πέρασε η Εκκλησία του παλιού ημερολογίου στην Ελλάδα ή στη Βουλγαρία, όπως θα δούμε πιο κάτω. Αλλά πρέπει να προσθέσουμε ότι και οι πτώσεις του Ρουμανικού Πατριαρχείου ήταν πολύ πιο σοβαροί από εκείνη της επισήμου Ελλαδικής Εκκλησίας, αφού περιέλαβε και την αλλίωση έστω για δύο μονοχρόνια του Πάσχα, πράγμα που κολλάζεται αυστηρά από τους ιερούς κανόνες. Στο τελευταίο αυτό θέμα θα επανέλθουμε στο τέλος της ομιλίας μας. Να στρίψουμε όμως τώρα την προσοχή μας στην περίπτωση της Βουλγαρίας. Η αλλαγή του ημερολογίου έγινε στη Ρουμανία κατά τα χρόνια της μοναρχίας, όταν υπήρχε τουλάχιστον μία περιορισμένη ελευθερία και μία δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Στη Βουλγαρία όμως η αλλαγή έγινε πολύ αργότερα, κατά το 1968. Τότε η Βουλγαρία ήταν ήδη από 20 χρόνια στα χέρια του κομμουνιστικού καθεστώτος. Δεν υπήρχε ελευθερία εκφράσεως και η Ορθοδοξία βρισκόταν σε διωγμό. Παντού βασίλευε η αθεία της επισήμου και η αθεία ως επίσημη ιδεολογία του κράτους. Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, παραδόξως, η οικουμενιστική ψευδοαγάπη
και επιθυμία προσεγγίσεως με την Δύση, φαίνεται ότι δεν είχε σημαντικό κίνητρο στην αλλαγή. Μάλλον ήταν μια πονηρή σκέψη του κράτους για να αποδυναμώσει την Εκκλησία με την ταραχή και κλονισμό των απλών πιστών που θα ήταν αναπόφευκτο αποτέλεσμα της εφαρμογής του νεοτουρισμού. Κατά τον Αύγουστο λοιπόν του 1968, ξαφνικά ανήγγειλε ο Πατριάρχης Κύριλλος στην Σύνοδο ότι προτείνει να δεχθεί η Εκκλησία της Βουλγαρίας το λεγόμενο διόρθωμενο Ιουλιανό ημερολόγιο. Δυστυχώς, εφόσον γνωρίζουμε, κανένας επίσκοπος δεν αντιτάχθηκε και έτσι το Δεκέμβριο του ίδιου έτος, η 12 Δεκεμβρίου, η μέρα του Αγίου Σπυρίδωνος, ονομάστηκε 25, δηλαδή Χριστούγεννα. Κατά το διάστημα μεταξύ Ιούλιο και Δεκέμβριο, τα πνευματικά τέκνα του Αγίου Σεραφείμ Σομπόλιεφ, του Ρώσου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, με επίκεντρο την γυναικεία μονή της Αγίας Σκέπης της Σόφια, έκαναν σαφές ότι θα αρνούνται να δεχθούν τη μεταρρύθμιση. Ο Άγιος Σεραφείμ στην Διορθόδοξο Σύνοδο της Μόσχας του 1948 είχε παρουσιάσει δύο θαυμάσια άθρα. Στο ένα ανέλησε με μεγάλη δεξιότητα το γιατί του Ιουλιανού ημερολόγιο είναι και πρέπει να παραμένει το ημερολόγιο της Ορθοδοξίας. Και στο άλλο καταδίκασε δρυμύτεται την αίρεση του οικουμενισμού και το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Τα πνευματικά του τέκνα ήταν αποφασισμένα να ακολουθούν με οποιοδήποτε κόστο την παρακαταθήκη που τους είχε αφήσει κατά το θάνατό του που συνέβη το 1955. Στο χρονικό της ενδόξου ενστάσεως στη Βουλγαρία εναντίον του νέου ημερολογίου, λαμβάνουν τη μύτικη θέση Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ και Σέριος, αμφότεροι καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Σόφιας και μάλιστα ο πρώτος ο πιο γνωστός Βούλγαρος εκκλησιαστικός συγγραφέας της εποχής, μαζί ο Αρχιμανδρίτης Παντελήμων και ο Ιερομόναχος Σεραφείμ, που ήταν εφημέριο της Μονής της Αγίας Σκέπης, και όλος ειδικώς η ομολογήτρια καθηγουμένη της Μονής, Σεραφείμα, η οποία έγινε η ψυχή και η μητέρα των γνησίων πιστών της Βουλγαρίας. Η ίδια η γερόντισσα κάλεσε τότε τις μοναχές και τις προειδοποίησε ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν διωγμούς, αλλά άφησε κάθε μοναχή ελεύθερη να διαλέξει την πορεία της. Προς τιμήν τους, καμία από τις 16 αδερφές της Μονής δεν διαφώνησε με την απόφαση της γεροντήσης. Ο πατέρ Σεραφείμ κλήθηκε στη συζήτηση με τον Πατριάρχη τον Απρίλιο του 1969, αφού ο Πατριάρχης διαπίστωσε την αδιαλαξία του όλοι οι πατέρες καταδικάστηκαν, χωρίς να κληθούν να απολογηθούν, σε αόριστη αργία, ενώ οι μοναχές καταδικάστηκαν σε εξορία σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι. Το Πατριαρχείο όμως, με φόβο να διερρεύσει στο εξωτερικό η πληροφορία για τον διωγμό, διότι το μοναστήρι ήταν ήδη πολύ γνωστό από την μοναδική στη Βουλγαρία Βυζαντινή αγιογραφία. Λίγο αργότερα, κατά το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, μετέβαλε την άδικη ποινή σε τιμωρία να λειτουργούν οι πατέρες μόνο στο μοναστήρι κλειστών των θυρών, δηλαδή με την παρουσία μόνο των αδελφών της Μονής. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Βουλγαρίας συνέχισε την ύπαρξή της μέσα στις κατακόμβες για άλλα 20 χρόνια,
με φόβο και τρόμο. Καθημερινώς έρχονταν πιστοί από όλη την Βουλγαρία για να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν κρυφά και να λαμβάνουν παρηγορία από τα φωτισμένα λόγια της Ιεροντήσης Σεραφείμας. Δυστυχώς, η χειρότερη εχθρή των παλαιομολογητών της Βουλγαρίας αναδείχθησαν μερικά άλλα πνευματικά τέκνα του Αγίου Σεραφείμ, με πρωτοστάτη τον επίσκοπο Λεύκης Παρθένιο, που προφανώς αισθανόταν τον έλεγχο της συνειδήσεως για το γεγονός ότι ήδη δεν είχαν το σθένος να αντιταχθούν στον νεοτερισμό και να υποστούν τα αποτελέσματα. Το μοναστήρι της Αγίας Σκέπης με τους τέσσερις ομιλητές πατέρες και τη γερόντισσα Σεραφείμα έγινε το κέντρο της Ορθοδόξου πνευματικότητος για την Βουλγαρία στα σκότεινα χρόνια της κομμουνιστικής καταδυναστίας. Μέχρι την γνωριμία τους με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Οροπού και Φιλής Κυπριανό, ο οποίος άρχισε κρυφά από το 1982 να χειροτονήσει νέους ιερείς για την Εκκλησία της Βουλγαρίας και μεταξύ τους τον νυν Μητροπολίτη Βουλγαρίας Φώτιο. Αλλά εδώ εισερχόμεθα σε άλλο κεφάλαιο της τοπικής ιστορίας, ενώ πρέπει να περιοριστούμε στο θέμα της αλλαγής και των αμέσων αποτελεσμάτων της. Το βέβαιο είναι ότι η αλλαγή του ημολογίου πράγματι δημιούργησε μια μόνιμη διαίρεση στην ήδη βαρέως ασθενούσα Εκκλησία της Βουλγαρίας. Αλλά, όπως και αλλού, έγινε και αιτία να φανούν οι πραγματικοί φύλακες της Ορθοδοξίας και να αναδειχθεί η σημερινή ανθούσα τοπική αδελφή Εκκλησία προπύργιο και θησαυροφυλάκιο των πραγματικών αξιών του πιστού βουλγαρικού λαού. Συμπερασματικά θα λέγουμε ότι πρώτον η αλλαγή του εκκλησιαστικού ημερολογίου έγινε παντού με σκοπό κακό, δηλαδή για την προσέγγιση με την αιρετική δύση, την προτίμηση της ανθρωπίνης ανέσεως από τον νόμο του Θεού, την καταφρόνηση των κανόνων της Εκκλησίας και την κατάλυση της παραδόσεως. Δεύτερον, επιβλήθη, όπως ήταν απόμενο, από ανθρώπους ξένους προς το ασκητικό πνεύμα της Ορθοδοξίας μας και εχμαλώτους της δυτικής νοοτροπίας. Και τελευταίον και ίσως το χειρότερο, όπου και εφερμόστη η αλλαγή έγινε αιτία διαιρέσεως, σκανδάλων, διαμάχης και διωγμού. Δηλαδή και ο σκοπός ήταν παντού κακός και τα αποτελέσματα ακόμη χειρότερα. Κατά παραχώρηση Θεού συμβαίνουν μερικά φαινομενικώς αρνητικά γεγονότα στην ζωή της Εκκλησίας για να φανεί η προαίρεση των πιστών. Με το ίδιο τρόπο βλέπουμε ότι σχεδόν όλοι οι Άγιοι δοκιμάστηκαν σκληρώς για να φανεί η αρετή τους. Ούτως από την δοκιμασία του εκκλησιαστικού σχίσματος που δημιουργήθηκε από την ημερολογική μεταρρύθμιση, όπως σε άλλες κρίσιμες στιγμές στην ζωή της Εκκλησίας φάνηκαν οι αληθινές προαιρέσεις των ανθρώπων και έγινε η δοκιμασία της πίστεως κατά το ευαγγελικό ρήμα ότι ο Χριστός και ο νόμος του θα είναι εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Πράγματι, όπως σε άλλες στιγμές δοκιμασίας, ήρωες πολλοί φάνηκαν, άνδρες και γυναίκες, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, που θα είναι η δόξα και το καύχημα της Εκκλησίας. Πολλοί από αυτούς ήδη έχουν ανακηρυχθεί ως Άγιοι της Εκκλησίας και ειδικώς οι Άγιοι Ομολογητές, Ιεράρχες, Λυκέριος, Φιλάρετος,
και Χρυσόστομος. Εφόσον είδαμε ότι το Ρουμανικό Πατριαρχείο δύο φορές τόλμησε να επιβάλλει το Παπικό Πάσχα στους Ορθοδόξους κατοίκους της χώρας εκείνης το 1926 και το 1929, θα ήταν πιστεύω επίκαιρο να αναφέρουμε την φετινή δήλωση της συνάξεως της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτό το σώμα συνέρχεται κάθε 4 χρόνια και αποτελείται από όλους τους επισκόπους του Πατριαρχείου, συμπεριλαμβανομένων και της Κρήτης και των λεγόμενων νέων χωρών, δηλαδή της Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου. Δηλαδή δεν έχουμε εδώ να αντιμετωπίσει απλώς μια ακόμη ακραία δήλωση του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, αλλά περίπου 200 πραγματικών επισκόπων, δηλαδή επισκόπων με πίμνιο, εκ των οποίων οι περισσότεροι προέρχονται από την Ελλάδα. Η δήλωση της συνάξεως αυτής έχει αφετηρία του γεγονός ότι το 2025 δεν είναι μόνο η 1700η επέτειος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που όρισε για πάντα την ημερομηνία του Πάσχα, αλλά κατά σύμπτωση που γίνεται κάθε 5 χρόνια, συμπίπτει με το Πάσχα των Δυτικών. Η δήλωση που έκανε η σύναξη αυτή πριν από λίγους μήνες έχει ως εξής. «Εν το πνεύματι τούτο», δηλαδή το πνεύμα της αγάπης, της προσεγγίσεως και του οικουμενισμού. «Εν το πνεύματι τούτο εκφράζεται ομοθυμαδόν η ευχή, ο κοινός εορτασμός του Πάσχα κατά το επόμενο έτος υπό της Ανατολικής και της Δυτικής Χριστιοσύνης να μην αποτελέσει μίαν ευτυχή απλώς σύμπτωση, αλλά την απαρχή της καθιερώσεως κοινής ημερομηνίας δια των εορτασμών του κατέθους. Συμφώνως προς το Πασκάλιον της καθημάς Ορθοδόξου Εκκλησίας». Πίσω από την φαινομενική αυτή ευχή να επιστρέψει η εν γέννη χριστιοσύνη της Δύσεως στο Ορθόδοξο Πασκάλιο, κάτι αστείο αν θα το κοιτάξουμε αντικειμενικά, κρύβεται μια άλλη αλήθεια. Και αυτή είναι ότι οι λεγόμενοι επίσημες Ορθόδοξες Εκκλησίες του Νέου Ομολογίου είναι έτοιμες να διαπράξουν αυτό που δεν τόλμησαν το 1924, δηλαδή να αλλάξουν τον όρο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Το πώς θα διαπράξουν αυτό είναι απλό και προφανές σε όποιον γνωρίσει την υπόθεση. Είναι δηλαδή να δεχθεί όλη η χριστιοσύνη τον όρο της Νικαίας με γνώμονα τα σημερινά αστρονομικά δεδομένα. Μια τέτοια λύση θα απαιτούσε μια υποχώρηση από τις δύο μεριές. Δηλαδή, εφόσον από τη μία μεριά ο δυτικός υπολογισμός είναι λανθασμένος κατά τα αστρονομικά δεδομένα, και από την άλλη ο υπολογισμός των Ορθοδόξων βασίζεται στα δεδομένα της εποχής της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που τηρήθηκε τώρα 1700 χρόνια χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα ούτε στην Εκκλησία ούτε στο κράτος. Δηλαδή σκοπός είναι να γίνει η εφαρμογή του όρου της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου να γιορτάζεται το Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά το Πανσέλινο, μετά την Ιερινή Ισημερία. Αυτό θα είναι
Κάτι που μπορεί να γίνει και από την Ανατολή και από τη Δισκαία, δύο δεν εφαρμόζουν ακριβώς το όρο με τα σημερινά δεδομένα. Αυτό είναι ο σκοπός να γίνει. Το θέμα αυτό έθιξε ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός ο Άγιος Λαρίσης από αυτό το βήμα προ λίγων ημερών. Και εκφράζω εδώ την συμφωνία μου με την γνώμη του ότι πιθανόν οι νεοτεριστές, αφού διαπιστώνουν πλέον την τελεία διαφορία των περισσότερων πιστών για τα θέματα της πίστεως, νομίζουν ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουν στο τελευταίο βήμα πριν την ένωση με την αιρετική Δυτική Εκκλησία, δηλαδή την κατάλυση της τάξεως του Πάσχα, που ακριβώς 1700 χρόνια ορίζει την ζωή των Ορθοδόξων πιστών. Το εάν θα τολμήσουν να προχωρήσουν οι νεοτεριστές σε μια τέτοια ολέθρια απόφαση εξαρτάται από την αντίδραση του πληρώματος της Εκκλησίας. Πιθανώς στην Ελλάδα και στη Ρουμανία το 1924 και στη Βουλγαρία το 1968 οι ανώτεροι ταγοί της τοπικής Εκκλησίας πίστευαν ότι η αντίδραση στην αλλαγή του ημερολογίου, εάν υπήρχε αντίδραση, θα ήταν ασήμαντη. Κάνανε μεγάλο λάθος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σχίσμα και σχίσμα. Σχίσμα βέβαια στο οποίο οι νεοτεριστές βρίσκονται στη θέση των αποσχιστέντων από το Ορθόδοξο πλήρωμα της Εκκλησίας. Ενώ ανθεί και προχωράει η γνησία Ορθοδοξία και στις τρεις αυτές χώρες, Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία. Γνωρίζουν οι καταλήτες της Ορθοδοξίας ότι μία πιθανόν αλλαγή του Πασχαλίου θα δημιουργούσει άλλο σχίσμα, όπως το ημερολογιακό του 1924. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι δεν φοβούνται πλέον την αντίδραση του πληρώματος της Εκκλησίας. Άλλωστε με την Ρωσική Εκκλησία, η οποία αποκλείεται να δεχθεί μια τέτοια αλλαγή, οι λειτουργικές σχέσεις έχουν διακοπεί ήδη για χρόνια λόγω της αντικοινωνικής δράσεως της Κωνσταντινούπολης στην Ουκρανία. Ώστε η ρωσική αντίδραση μπορεί εύκολα να αγνοηθεί. Μόνο η πάροδος του χρόνου θα δείξει εάν εφέτος ή αργότερα οι οικουμενιστές θα προχωρήσουν με τα καταλυτικά του σχέδια. Η αλλαγή του ημερολογίου επιβλήθη μέχρι το 1930 και στα Πατριαρχία Αλεξανδρίας και Αντιοχίας, όπως και στην Εκκλησία της Κύπρου. Αλλά τα σχετικά στοιχεία της ιστορίας των περιοχών αυτών δεν είναι το θέμα μου εδώ. Άλλωστε μόνο στην Κύπρο δημιουργήθηκε οργανωμένη αντίδραση που υφίσταται μέχρι σήμερα, ενώ στα άλλα πατριαρχία ήταν μόνο της στιγμής. Όμως παντού, όπου στον κόσμο παρατηρούμε, βλέπουμε ότι η αλλαγή έγινε. Πρώτον, με σκοπών κακών, δεύτερον, με τρόπων κακών και τρίτον, με αποτέλεσμα κακών. Μόνο οι εχθροί της Εκκλησίας μπορούν να χαίρονται για τέτοιο φαινόμενο. Εφόσον λοιπόν η επιστροφή των αρχηγών των νεοτεριστών είναι πράγμα ανθρωπίνως τουλάχιστον αδύνατον, πρέπει εμείς οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να γινόμεθα το Ευαγγελικό Φως που θα δείχνει το δρόμο της ελπίδος για τους καλοπροαίρετους πιστούς στις επίσημες εκκλησίες. Τότε οι αγώνες των πνευματικών προγόνων μας δεν θα αποβαίνουν εις μάτιν, αλλά θα μπορέσουν εν ημέρα Κρίσεως να πούνε ότι ιδού εγώ
και τα παιδιά μου α μη έδωκεν ο Θεός. Γέννητο. Να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο για την τόσο διαφωτιστική και ενημερωτική ομιλία του. Ευχαριστούμε πολύ. Και να περάσουμε σε ερωτήσεις και παρεμβάσεις. Σεβασμιότατε, μήπως θα θέλατε να κάνετε την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ τον Σεβασμιότατο Μεθόνης, κύριο Αμβρόσιο, για την περιστατωμένη εισήγησή του. Με πολύ συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή να αναδείξει τους αγώνες της Ορθοδοξίας μας όσον αφορά την εφαρμογή του νέου ημερολογίου στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Βέβαια, απομένει μια ερώτηση, επειδή μας είπατε για Βαλκάνια, τι έγινε και στη Σερβία, γιατί Ορθόδοξες Εκκλησίες υπήρχαν και υπάρχουν βεβαίως και στην Αλβανία, και τότε υπήρχε έτσι Αλβανική Εκκλησία, Ορθόδοξη, Σερβική Εκκλησία, τουλάχιστον αυτές, ναι. Μπορείτε κάτι να μας πείτε γι' αυτό, έχετε... Εκεί είχαμε σιωπή, τι έγινε. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό που ήθελα να θέσω. Στη Σερβία έχουν γίνει προσφάτως προτάσεις προς αυτό το... την κατεύθυνση της αλλαγής του ημερολογίου. Αλλά καταλαβαίνουν ότι θα είναι μεγάλη αντίδραση του κόσμου. Ήδη έχουν αποσχιστεί από το Σερβικό Πατριαρχείο ένα σημαντικό μέρος του κόσμου που αντιτίθεται στον οικουμενισμό, και πολύ περισσότερο θα πήγαν εκεί αν έγινε αλλαγή του ημερολογίου. Έτσι στη Σερβία, προς το παρόν τουλάχιστον, αποκλείεται μια τέτοια κίνηση. Στην Αλβανία, ήδη τα χρόνια το 20, δεν θυμάμαι ακριβώς την εποχή, έγινε η αλλαγή του ημερολογίου. Ήταν μεγάλη ταραχή και σύγχυση πολιτική στην Αλβανία μεταξύ του λεγόμενου βασιλέου Ζόγ και των αντιθέτων κυβερνήσεων. Και του περιφήμου επισκόπου Θεοφάνης Φανόλη, όπως λέγεται, που ήταν και πρωθυπουργός της χώρας αλλά και αρχιεπίσκοπος λεγόμενος της Αλβανικής Εκκλησίας. Δεν γνωρίζω τίποτε από αντίσταση στην αλλαγή του ημερολογίου στην Αλβανία, ίσως άλλος γνωρίζει. Συμμετείχαν αντιπρόσωποι και της Σερβίας και της Αλβανίας το 23 στο συνέδριο του Μεταξά και συμμετείχαν. Συμμετείχαν αντιπρόσωποι. Δεν υπήρχε η εκκλησία της Αλβανίας ως αυτοκέφαλος εκκλησία. Ναι, είχαν έναν εκπρόσωπο. Ναι, επίσκοπος Διραχείου. Ο Διραχείου. Το δεύτερο ερώτημα μου είναι το εξής, ότι θα ήταν καλό ίσως να μας πείτε δύο λόγια, γνωρίζετε πολύ καλά άλλωστε το ζήτημα αυτό, τη σύνδεση, τη σχέση του Αγίου Γλυκερίου, ο οποίος αντέδρασε τότε στεναρός, με την Ελλαδική Εκκλησία που είχε έρθει εδώ μετά το 35 για να πάρει χειροτονία ή δυνατόν, γιατί ήταν ακόμα ιερομόναχος. Τότε είχε προσχωρήσει ο Άγιος Φλωρίνης στο Πάτριο Ημερολόγιο και λοιπά. Πώς μπορείτε κάτι για να γνωρίζουν και οι πιστοί μας, ναι, τη σχέση αυτή είναι πολύ σημαντική. Ναι, πράγματι, έτσι είναι. Και ένας από τους μεγάλους αγωνιστές στην αρχή, που έγραφε και ρουμανικά και ελληνικά, ήταν ο μοναχός Αρσένιος Κότια, στην σκήτη προδρόμου του Άγιον Όρος, που ήταν δίγλωσσος, μιλούσε και τις δύο γλώσσες τέλεια, και έγραψε αρκετά έργα και στις δύο γλώσσες εναντίον της αλλαγής. Ο Άγιος Γλυκέρης πράγματι πήγε στο Άγιον Όρος δύο φορές, το πρώτο το 1927, που έγινε η κουρά του σε μεγαλόσχημο εκεί στο Άγιον Όρος.
δεν μπορούσε να μείνει. Είχε εκκλήσεις συνέχεια από τη Ρουμανία να επιστρέψει και πήγε εκεί πάλι. Πάλι ήρθε στην Ελλάδα το 1936. Όχι με σκοπό να χειροτονηθεί επίσκοπος, φυσικά αυτό θα μπορούσε να γίνει τότε, αλλά γνωρίζοντας ότι είχαν επιστρέψει οι τρεις αρχιερείς στο Παλαιοημερολόγιο, είχαν χειροτονήσει άλλους αρχιερείς και πλέον στην Ελλάδα το κίνημα επέκτησε ιεραρχία. Ήταν σημαντική στιγμή και ήθελε να συνδεθεί. Ήρθε στην Ελλάδα, συνάντησε τον Ματθαίο, έμεινε για αρκετό καιρό στη Μονή της Κερατέας. Αλλά εκείνη τη στιγμή έλειπε στην Ανατολή ο Φλωρίνης, είχε πάει στα Πατριαρχία Αλεξανδρίας και Ιερουσαλήμων. Και οι άλλοι αρχιερείς δεν ήθελαν, ήταν σε εξορία μάλλον, και άλλοι, ο Δημητριάδος που ήταν εκεί, δεν ήθελε να προχωρήσει σε χειροτονία ο αρχιερέως χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Φλωρίνης, που όχι μόνο είχε πάει σε Ιερουσαλήμ, αλλά κρατήθηκε και από τις Αγγλικές Αρχές, και δεν με θαυματουργικό τρόπο κατόρθωσε να φύγει από εκεί και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έτσι ο Άγιος Λυκέριος λάβνε είδηση για την παρουσία του και τον απέλεσε αστυνομία από την Ελλάδα το 1936 και δεν επήρθε πάλι επαφή. Και τότε που έγινε που ο επίσκοπος Γαλακτίων Κορδούν επέστρεψε στο Παλαιοημερολόγιο του 1955, δεν υπήρχε ούτε ελπίδα επικοινωνίας με τους αρχιερείς στην Ελλάδα. Ζούσε ακόμη μόλις ο Άγιος Φλωρίνης, αλλά πού να επικοινωνήσουν. Με το σιδερούν καταπέτεισμα που πράγματι δεν επέστρεψε καμία διαρροή ή επικοινωνία. Θυμάμαι ο Άγιος Λυκέριος μας έλεγε για την διαμονή του στην Ελλάδα, για την συναντήσεις που είχε με τον Γερμανό, τον Δημητριάδος και με τον Ματθαίο, τον Καπαθάκη, για τον οποίο είχε ευλάβεια. Φυσικά ο Ματθαίος σαν ασκητής, σαν αγιορείτης ήταν άψογος σε εκκλησιαστικά. Μετά ανεδείχθη αντίθετος, αλλά ως μοναχός και ηγούμενος ήταν παράδειγμα. Ναι. Δεν έχουμε ερώτηση. Μήπως ο Σεβασμιότατος Αττικής θα ήθελε να ρωτήσει, να κάνει κάποια τοποθέτηση. Ευχαριστούμε το Σεβασμιότατο για αυτήν την εισήγηση, η οποία ουσιαστικά με πολύ συντομία ανέφερε σε εμάς τα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας των δύο αυτών εκκλησιών και το πώς αντιμετώπισαν την αλλαγή του ημερολογίου. Επειδή μου δώσατε το λόγο, το μόνο που θα ήθελα να πω όσον αφορά το θέμα της αλλαγής του ημερολογίου, αν σκεφτούμε όλοι ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί ότι μετά την πτώση της πόλης του 1453 όλα τα Ορθόδοξα κράτη, ουσιαστικά όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί δεν είχαν ξεχωριστά Πατριαρχείο Ρουμανίας, Σερβίας, Βουλγαρίας, ήταν όλα μία Εκκλησία κάτω από την Κωνσταντινούπολη, τη μητέρα Εκκλησία βεβαίως τότε. Πέρασαν τα πάνδυνα όλοι οι Ορθόδοξοι υπό την κατοχή της Οθωμανικής Στηριωδίας σχεδόν 500 χρόνια. Και απλά, ως απλός χριστιανός, εγώ θα έθετα, δεν τοποθετούμε, ένα ερώτημα. Και ιδιαίτερος εδώ για την Ελλάδα. Υπήρχε η πολυτέλεια αυτή
όταν μετά από 500 χρόνια σκλαβιάς Οθωμανικής θηριωδίας, του κατακτητή αυτού, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, μετά τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από το 1913 έως 1919, μετά την μεγάλη μικρασιατική καταστροφή, την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικρασίας, υπήρχε και η πολυτέλεια εδώ στην Ελλάδα, αφού όλα τα είχαν φτιάξει καλά η αλλαγή του ημερολογίου, σίγουρα κάτι δεν πήγαινε και κάτι δεν πάει καλά μέχρι αυτή τη στιγμή. Και ταπεινή μου άποψη, σε όλο αυτό το κακό το οποίο βιώνουμε όλοι εμείς οι Ορθόδοξοι, διότι πραγματικά αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε όχι κάτι με πείσμα, αλλά με την ορθόδοξη θέλησή μας, τον Ευαγγελικό Λόγο, την ορθόδοξη αλήθεια, σίγουρα κάτι κακό γίνεται, χωρίς να είμαι ρατσιστής και να στιγματίζω τη Δύση, αλλά όλο το κακό έχει προέλθει από εκεί και δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή οι μεγάλοι ταγοί της Εκκλησίας, οι οποίοι πηγαινοέρχονται με κλαδιά ελέας, κλαδιά ελιάς, από το φανάρι στη Ρώμη και από τη Ρώμη στο φανάρι, δυστυχώς έχουν μείνει μόνο σε αυτήν την λεγόμενη αγαπολογία. Μια μικρή απλή κατάθεση με το μικρό ερώτημα: χρειαζόταν η αλλαγή του ημερολογίου, για ποιο λόγο έγινε αυτό? Από τη στιγμή που διχάστηκε ο Ορθόδοξος κόσμος και μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή, στα σπίτια μας, πολύ πιο οικία θα το πω, ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι με το νέο, ο άλλος με το παλιό και όλος αυτός ο διχασμός. Εμείς έχουμε το καθήκον και την υποχρέωση, την ορθόδοξη αυτή πίστη, να την όχι διασώσουμε, εμείς δεν θα τη σώσουμε, αλλά να την κρατήσουμε και να τη μεταφέρουμε ανώθευτη. Πάντως, ένα μεγάλο κρίμα και πολύ πολύ λυπηρό το ότι η ταγή της Εκκλησίας, της επίσημης θα πω, όπως το λένε, θέτω το άλλο ερώτημα. Δεν βλέπουν που πάει η κατάσταση. Ο κόσμος οδεύει προς τα κάτω. Σταματάω εδώ. Πάντως, δόξα τω Θεώ, δεν θα πω που υπάρχουμε εμείς, δόξα τω Θεώ που υπάρχει η ορθόδοξη φωνή και θα υπάρχει μέχρι το τέλος. Άμην. Σας ευχαριστώ. Άμην. Μια ερώτηση, Ειρήνη Αρχοντούλη. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εμπεριστατωμένη ομιλία σας, όπως ευχαριστούμε και τους προηγούμενους σεβασμιωτάτους Κυπριανό και Κλήμη για όλα αυτά που μας έχουν πει μέχρι τώρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εδώ βλέπουμε ότι εκτός από το θρησκευτικό πνεύμα που τέλος πάντων καταστρατηγείται και ταλαιπωρήθηκαν και βασανίστηκαν τόσοι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε πλέον και για ένα κομμάτι ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλέπουμε ότι σήμερα για οποιοδήποτε θέμα πηγαίνουν άνθρωποι, είδαμε πρόσφατα και με τα Τέμπη που πήγαν, πήγε η κυρία Καριστινού τέλος πάντων στα ευρωπαϊκά δικαστήρια να βρουν το δίκιο τους. Εμείς τώρα, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που θα ξεκινήσει από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι πάλι με το Πασχάλιο, καινούρια διχόνια, καινούριος ίσως διωγμός, δεν ξέρουμε τι άλλο θα προκύψει. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα εκκλησιαστικά, το λέω σε εισαγωγικά, δικαστήρια, που να μπορούν να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση, γιατί πλέον μιλάμε ότι γίνεται μια καταστρατήγηση των θρησκευτικών και πνευματικών δικαιωμάτων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Κάτι που δεν το βλέπουμε σε άλλες θρησκείες, έτσι τόσο απροκάλυπτα και τέλος πάντων με τρόπο περίεργο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν θα μπορούσαν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας να συνέλθουν σε μία σύνοδο, μία συζήτηση και κάπου ενωμένοι να κατατεθούν αυτά τα προβλήματα που έχουμε, όχι για να δικαιωθούμε σε εισαγωγικά κοσμικά, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μία φωνή, μία παγκόσμια αντίδραση και το πλήρωμα, ο λαός βλέποντας αυτή τη στεναρή αντίδραση, ότι δεν το αφήνουμε έτσι
θα υπάρχει ταπεινά φρονώ μια συσπήρωση καλύτερη. Υπάρχει κάποιο τέτοιο όργανο? Συγγνώμη τώρα. Καλά, πρωτίστως φυσικά εμείς ως χριστιανοί δεν έχουμε δικαιώματα, έχουμε ευθύνες, έχουμε καθήκοντα. Δικαιώματα δεν έχουμε και ούτε ζητάμε δικαιώματα. Προσπαθούμε να εκτελούμε απλώς τις ευθύνες που μας έχει ανατεθεί από τον ίδιο τον Σωτήρα μας Χριστό για να φέρουμε το Λόγο του Θεού στον κόσμο. Αλλά ό,τι λέει η Ειρήνη για μία σύνοδος που θα μπορέσει να μιλάει με πλήρη αυθεντία για όλες τις κατατόπους γνήσιες Ορθόδοξης Εκκλησίας, που θα μπορέσει να καταδικάσει τον νεωτηρισμό, να θέσει τα θεμέλια. Τα θεμέλια είναι ίδια εκεί, αλλά να οικοδομήσει πάνω στα θεμέλια ένα οικοδόμημα πιο ισχυρό από ό,τι μπορεί μία τοπική εκκλησία μόνη της. Αυτό είναι κάτι επιθυμητό και κάτι που έχουμε στο νου μας. Αν θα το επιτρέψει ο Θεός, δεν γνωρίζουμε. Είναι κάτι πολύ επιθυμητό και ελπίζουμε. Για αν θα επιτρέψει ο Θεός, ίσως εμείς οι μεγάλοι δεν θα ζούμε να το δούμε, αλλά κάτι θα πρέπει να γίνει, διότι η αποστασία έχει φτάσει σε ένα βαθμό πολύ πολύ απογευτικό, όπως είπε στην Εκκλησία του πριν 50 χρόνια που ήρθα, 52 χρόνια που ήρθα στην Ελλάδα. Ήταν άλλη χώρα τελείως από ό,τι είναι σήμερα. Τελείως. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση, εκτός από τη γλώσσα που μένει η ίδια. Αλλά εκτός από αυτό, τι έχει μείνει? Και αν σε ένα τόσο μικρό διάστημα έχει γίνει τέτοιο κακό, τι να περιμένουμε και στην Εκκλησία? Περιμένουμε, βλέπουμε, όπως είπα, την αδιαφορία του κόσμου. Σε τέτοιο βαθμό που μια δήλωση σαν αυτό που έγινε πριν από λίγους μήνες, ότι για το κοινό Πάσχα, όπως σήμαινε ο Λαρίσης από εδώ, έχει τη φράση έχει επαναληφθεί πάρα πολλές φορές στη δημοσιεύματα, που φαίνεται ότι κάτι γίνεται. Δεν ήταν απλώς κάτι που έτυχε. Είναι κάτι που θέλουν να προβάλλουν, να επιβάλλουν. Γι' αυτό ανησυχούμε. Ναι, δικαιώματα. Τι δικαιώματα? Ο Χριστός μας λέει ότι έχουμε δικαιώματα. Δεν μας λέει τέτοιο πράγμα. Μας λέει ότι έχουμε καθήκοντα. Ναι. Ένα ερώτημα, αν δεν σας έχουν κουράσει ήδη. Αντέχετε ακόμη? Ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την υπόθεση αυτή του ημερολογίου, αλλά και του συναπτός θεωρουμένου θέματος του Πασχαλίου, είναι το εξής, ότι εξ αρχής η Οικουμενική Κίνηση, εφόσον λάβουμε ως τουλάχιστον επίσημη αρχή την εγκύκλιο του 1920, έτσι, του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, είχε θέσει στα θέματα της μελούσης Συνόδου, Πανορθοδόξου Μεγάλη Συνόδου, και το θέμα του ενιαίου ημερολογίου και του ενιαίου Πασχαλίου. Και είχε συζητηθεί επανειλημμένως στις λεγόμενες προσυνοδικές πανορθόδοξες συνόδους του Σαμπεζή. Φτάσαμε στην Κρήτη, αλλά εκεί δεν έγινε κανένας λόγος περί ημερολογίου και περί Πασχαλίου. Τι συμβαίνει άραγε? Ενώ είχε προετοιμαστεί το έδαφος για δεκάδες χρόνια
και ανεμένετο να τεθεί μεταξύ των θεμάτων της, της σημερισίας διατάξεως. Στην Κρήτη, βεβαίως, τα δύο πιο σημαντικά θέματα δεν συζητήθηκαν καθόλου. Ακριβώς. Το θέμα της διασποράς και το πολύ ότι σε μια χώρα υπάρχουν 5, 6, 7 επισκόπους, επίσκοποι όλοι μιας τοπικής εκκλησίας που είναι τελείως αντίθετος κανόνα. Ούτε συζητήθηκε αυτό το θέμα, ναι, διότι θα ήταν δύσκολο και δεν θα υπήρχε συμφωνία. Και το ίδιο με το θέμα του ημερολογίου που έπρεπε και θα μπορούσε φυσικά να γίνει μια καλή απόφαση να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν πριν από την αλλαγή. Ούτε συζητήθηκε το θέμα. Καμία συζήτηση. Ενώ είχε προηγηθεί όμως ετοιμασία και αυτά δεν ετοιμασία συζητήθηκαν. Ήταν αερολογίες, αγαπολογίες, ανούσια πράγματα. Δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή, την πραγματική ζωή της Εκκλησίας. Δυστυχώς. Γι' αυτό δεν. Πολλοί δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτή την λεγόμενη σύνοδο. Σε μένα φαίνεται τελείως ασήμαντο. Ασήμαντη μόνο. Πώς δικαιολόγησε η ίδια, γιατί υπήρχε το πινάκιο που λέμε, δηλαδή το θεματολόγιο, και απερίθησαν τα θέματα. Όλα αυτά συζητήθηκαν από το 60 που άρχισαν οι συναντήσεις, οι προετοιμασίες, αλλά τα σημαντικά θέματα είχαν ξεφανιστεί μέχρι που έγινε η συνεδρίαση από των περισσότερων Ορθοδόξων φυσικά. Και μια απάντηση, ερώτηση και απάντηση ταυτόχρονος σε σχέση με αυτό που είπε η αδελφή μας η Ειρήνη Αρχοντούλη, ότι αν υπάρχει ένα σώμα ανώτερο που να προσφύγουμε, πρέπει να, θα είναι καλό να το γνωρίζουν οι αδελφοί μας, ότι εμείς, παρόλο ότι, του Πατρίου δηλαδή ημερολογίου, παρόλο ότι διατελούσαμε ήδη και είχαμε συγκροτηθεί ως μια ιδιαίτερη Ορθόδοξη κοινότητα στον αλληλικό χώρο, το 60 απευθύναμε ως σύνοδος στην Πανορθόδοξο Σύνοδο στη Ρόδο, καταθέσαμε και στείλαμε και αντιπροσώπους. Είχε πάει ο αρχιμανδρίτης, ο ευλογημένος, ο Χρυσόστομος Ναζλήμης. Είχαμε καταθέσει λοιπόν εκεί, στην Πανορθόδοξη Διάσκεψη της Ρόδο, δεν θυμάμαι αν στην πρώτη ή στη δεύτερη, γιατί γίνανε τρεις. Καταθέσαμε υπόμνημα ως Εκκλησία και παρακαλούσαμε να θέσουν στο θεματολόγιο και να αντιμετωπίσουν το θέμα το ημερολογιακό. Υπάρχει αυτό το υπόμνημα, που το οποίο ήταν πολύ μετριοπαθές και ωραίο, με εκκλησιαστικό περιεχόμενο. Να. Είναι πολύ ωραίο το κείμενο αυτό. Δηλαδή εμείς τότε, το 60 μιλάμε, το 1960, είχαμε την ελπίδα ότι θα μπορούσε ένα ανώτερο σώμα, τέλος πάντων, να αντιμετωπίσει το ζήτημα και να δώσει μια λύση. Αλλά απλώς ετέθη μέσα στο θεματολόγιο των μελουσών πανορθοδόξων διασκέψεων, ώστε να ετοιμάσουν το έδαφος στη λεγόμενη Μεγάλη Σύνοδο που κάποτε θα συνήρχεται και η οποία υποτίθεται ότι συνήρθε το 16. Αλλά η δική μας η αντίδραση δεν είναι σε αυτή την αντίδραση, μάλλον σε αυτό το διάβημά μας, δεν δόθη δημοσιότης, διότι μας θεωρούσαν τώρα εμάς αμελητέα, περιθωριακή κοινότητα η οποία δεν είχε λόγο να μιλήσει. Και δεύτερον, επειδή ακριβώς εκείνοι που αντιδρούσαν πολύ και είχαν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά και τη διασπορά, ήταν η Ρωσική Εκκλησία, η Μόσχα δηλαδή, γι' αυτό και τελικά απεφεύχθη η συζήτηση, γιατί θα υπήρχε το μεγάλη σύγκρουση. Και πολύ περισσότερο δεν συμμετείχε τελικά και η Ρωσία το 16, και έτσι τα θέματα αυτά δεν περιελήφθησαν στη συζήτηση, γιατί ποιος θα τα συζητούσε,
δεν υπήρχε πλέον νόημα. Πάντως υπήρχε τότε η ελπίδα να πω ψευδέστηση, καλή την προαιρέση ότι μπορούσε ένα ανώτερο σώμα να επιληφθεί του ζητήματος, διότι ακόμα δεν είχαν όλα παγιωθεί. Τώρα έχουμε μια παγίωση των πραγμάτων, η οποία δεν αλλάζει. Τότε υπήρχε μια ελπίδα αλλαγής. Συγχωρήστε με. Αυτό ήθελα να πω για να γνωρίζουν και οι αδελφοί μας ότι είχε γίνει ένα τέτοιο διάβημα και υπήρχε δηλαδή καλή προαίρεση στους παλαιμωρητές. Δεν είμαστε τόσο φανατικοί να απορρίπταμε ακόμα και ένα τέτοιο διάβημα, που στα σημερινά δεδομένα ήταν τολμηρότερο, αλλά τότε ήταν φυσιολογικό, ήταν οι απαρχές και λέγαμε εντάξει, υπάρχει μια ελπίδα να αλλάξουν. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω κάποιος άλλος αν θα ήθελε. Θα ήθελε κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι. Ο Δημήτρης ο Γιώκας. Ποιος? Ο Δημήτρης ο Γιώκας. Παναγιώτης, συγγνώμη. Παναγιώτης. Με την ευχή σας, συγχωρέστε με, σεβασμιότατε. Ήθελα να σας μεταφέρω και από την ενασχόλησή μας τώρα με της Εκκλησίας εκεί που έχουμε αναλάβει το διακόνημά μας. Αυτό που απασχολεί τον κόσμο και μας το μεταφέρει διαρκώς είναι, θα το πω πολύ έτσι λαϊκά, και τι μας απασχολεί εμάς τώρα. Εμείς θα κάνουμε, θα ακολουθήσουμε, θα πάμε με αυτό που ξέραμε. Θα κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε. Άνθρωποι καλοπροαίρετοι στο νέο ημερολόγιο, οι οποίοι όμως έχουν κάποιους προβληματισμούς. Δεν υπάρχουν ενημέρωση. Η δική μας θέση και λόγω γνωριμίας εκεί και λόγω θέσεως δεν είναι αρκετή να πείσει κάποιον εντός ή εκτός εισαγωγικών. Απλά και μόνο θέτω και συγχωρέστε με τώρα, υπόθηκαν πολύ σοβαρότερα πράγματα. Μήπως θα έπρεπε κάποια έτσι συνοδική παρέμβαση να γίνει ή έστω κατά αντίστοιξη να λέει το ένα και το άλλο. Το ένα και το άλλο. Το ένα και το άλλο. Τι πρεσβεύουν οι μεν, τι πρεσβεύουν οι δε και τι επιδιώκουμε εμείς. Διότι εμείς όλοι έχουμε μια αφετηρία, έχουμε κάποιες καταβολές και ακολουθούμε κάποια πράγματα. Είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, προβληματίζονται, αλλά παρασύρονται από το ρεύμα των πολλών και λένε τι να κάνουμε, ας τα βρουν οι μεγάλοι, ας τα βρουν οι δεσποτάδες. Συγχωρέστε με τη μετάνοιά μας. Καλό, αυτό φυσικά δεν είναι το θέμα μας εδώ. Είναι, το θέμα είναι η ιστορική ανάλυση της μεταρρυθμίσεως και τι σημαίνει. Τι έγινε στην Ελλάδα που ανέλυσε με πολύ ωραίο τρόπο ο Άγιος Λαρίσης προχθές, με όλες τις λεπτομέρειες. Και εγώ σήμερα περιληπτικά τι έγινε στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία. Καλά, αυτά είναι προβληματισμοί που νομίζω δεν είναι τη σημερινή στιγμή. Όπως είπατε, λείπει η καλή ενημέρωση και πρέπει εμείς να είμαστε τα καλά παραδείγματα. Όταν θα είμαστε το φως του κόσμου, όπως είπα στο λόγο, τότε όλα τα άλλα έπονται. Όταν εμείς είμαστε σκοτάδι, τι φως να μεταδίσουμε? Φως Χριστού, φως Ορθοδοξίας. Ναι. Ο κόσμος βεβαίως σήμερα ελάχιστα διαβάζει, ελάχιστα μελετά. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας γι' αυτό τα σημερινά μέσα. Το Facebook, το YouTube, το ένα, το άλλο, που έχουν πολύ περισσότερο πέρασμα από οποιοδήποτε άλλη πληροφόρηση στις μέρες μας. Και μπορούν να φτάσουν ακόμη και στους ανθρώπους που έχουν καλή προαίρεση, αλλά δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Αλλά είμαστε λίγοι. Είμαστε ήδη στα όρια της αντοχής μας με τις ευθύνες που έχουμε. Γι' αυτό όλοι πρέπει να συμπράξουμε. Είναι προηγουμένου να δώσω μια έμεση απάντηση στο θέμα που έθεσε ο Παναγιώτης μας. Τον ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον που δείχνει. Είναι στην Αγία Μαύρα, στην Κάριστο κάτω. Και αδερφέ Παναγιώτη, αυτό που λέτε μας απασχολεί και εμάς ως Εκκλησία. Γι' αυτό αποφασίσαμε φέτος, που είναι επαιτειακό το έτος, να συγκροτήσουμε, να οργανώσουμε αυτές τις συνάξεις, τις ενημερωτικές. Και επομένως, όλα αυτά οι ομιλίες έχουν ήδη περάσει και θα περάσουν.
και ο Σεβασμιότατος Αττικής θα κάνει σε λίγες μέρες μια σύναξη. Επίσης, πριν από λίγες εβδομάδες είχε κάνει η Αρχιεπισκοπή μας. Αυτό όλο το υλικό έχει περάσει και θα περάσει όσο για αυτά που θα επακολουθήσουν στο δίκτυο, στο διαδίκτυο και μπορείτε πολύ άνετα να παραπέμπετε εκεί. Η ομιλία του Σεβασμιότατου Κλίμεντος και οι άλλες που έχουν γίνει ήταν αρκετά ενημερωτικές και εξ επόψεως ιστορικής και εξ επόψεως δογματικής και κανονικής και μπορείτε λοιπόν να τους παραπέμπετε σε πολύ έτοιμο υλικό εκεί που κάθεται να βλέπουν ανοησίες στη τηλεόραση ή οπουδήποτε αλλού να καθίσουν αυτό το υλικό να το κοιτάξουν, να το προσέξουν. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε αυτόν τον κόπο και υποβαλόμεθα σε αυτόν τον κόπο και αφιερώνουμε χρόνο προκειμένου να ενημερώσουμε τους πιστούς μας αλλά και τους ενδιαφερομένους οι οποίοι θα ήθελαν να μάθουν αλλά δεν, όπως είπε ο Σεβασμιότατος δεν είναι τόσο ανοιχτή στη μελέτη. Σήμερα η μελέτη είναι, έχει περάσει σε δεύτερη φάση. Ναι. Και ο μελέτα, όπως λέει ο μελέτα, έχει γίνει. Και μπορείτε λοιπόν, αν είδα και εσείς και οι άλλοι αδερφοί οι παρόντες, και να στέλνετε σε ανθρώπους και να τους παραπέμπετε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και τη συνόδου μας και τις κατατόπους ιστοσελίδες των Μητροπόλεων μας, που υπάρχει άφθονο υλικό και τρέχον όσον αφορά το έτος αυτό που διανύουμε, αλλά και στο παρελθόν έχουμε δημοσιεύσει πολλά ωραία άρθρα και θα εξακολουθήσουμε να δημοσιεύουμε, στα οποία ασκείται κριτική στην οικουμενική κίνηση, από τις απαρχές της, δηλαδή του προηγουμένου αιώνος, και πρώτα δηλαδή του 24, γιατί από τότε είναι οι ρίζες, μέχρι και σήμερα. Υπάρχει τρομερό υλικό που ένας καλοπροαίρετος, αν θέλει, ένα κουμπάκι πατάει και μελετάει με πολύ, χωρίς να περιμένει να βρει ογκώδη ίσως βιβλία, ή να έρθει κάποιος να του κάνει μάθημα. Μπορείτε να παραπέμπετε, αδερφέ Παναγιώτη. Όπως και όλοι μας, βεβαίως. Δεν δικαιολογείται σήμερα να πει κανείς έχω άγνοια. Γιατί έχεις άγνοια? Πόσες έχεις γνώση για τόσα άλλα πράγματα και εισέρχεσαι στο διαδίκτυο και αφιερώνεις χρόνο και μάλιστα και αμαρτάνεις κιόλας καμιά φορά με πράγματα άσχημα και δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με τα θέματα της πίστεως, της σωτηρίας σου, της ομολογίας σου, της ορθοδοξίας μας. Συγχωρέστε με που το είπα αυτό, επειδή είναι πολύ σημαντικό, είναι επισκεψιμότης σε όλους τους ιστότοπους και τους μεμονωμένους και τη συνόδου μας. Και να συμμετέχετε στις διάφορες συνάξεις που κάνουμε. Στην προηγούμενη σύναξη που είχε γίνει στην Ηλιούπολη από την Αρχιεπισκοπή μας, το πρωί, πρώτη δηλαδή της συνάξεως αυτής, της εκδηλώσεως αυτής, ρώτησα αρκετά παιδιά, θα είστε το απόγευμα? Και μου λέγανε, δεν θα είμαι. Και εγώ στέκασα ένα παιδί, λέω, συγγνώμη, εμείς κουραζόμαστε και να κάνουμε αυτά όλα τα πράγματα. Να επιβληθούμε σε έξοδα, γιατί έχει και πολλά έξοδα. Δεν λέμε τώρα όπως είναι σήμερα που δεν είναι θέμα, δεν έχει έξοδα, αλλά για άλλες ωραίες εκδηλώσεις. Λοιπόν, και εσείς λέω, δεν αφιερώνετε λίγο χρόνο να έρθείτε? Όχι να περάσετε ευχάριστα, να ενημερωθείτε. Πόσοι απλοί άνθρωποι που ήρθαν, οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να εμβαθύνουν σε θεολογικά ζητήματα, αυτό που είδαν το θεατρικό στην Αρχιεπισκοπή προημερών, συγκίνησε βαθύτατα και ήμουν βαθιά στην καρδιά τους, γιατί έδειχνε τους νεομάρτυρές μας, τους Αγίους της Εκκλησίας μας, πώς αγωνίστηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα από την αλλαγή και εξής, πώς έδωσαν τα πάντα και μίλησε στην καρδιά χωρίς βιβλία, χωρίς θεολογικές ας πούμε εμβαθύσεις, που βέβαια δεν είναι εύκολο στον καθένα. Δεν έρχονται οι αδελφοί μας. Επομένως, θα ήθελα αυτή τη στιγμή να εκφράσω και ένα δημόσιο παράπονο, καλώς γνωμένο, πατρικό, όχι βέβαια, αλλήμωνο, να εκτιμάτε αυτό που κάνει η Εκκλησία μας μέσω είτε μεμονωμένος των διαφόρων αρχιερέων, είτε συλλογικό από τη σύνοδό μας, και να το εκτιμάτε και να επιδιώκετε, να το μελετάτε και να εμβαθύνετε και να το προωθείτε και σε όλους εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται ή πιθανόν να ενδιαφέρονται και εσείς τους ανοίγετε την όρεξη δίνοντάς τους μια όθηση προς αυτή την κατεύθυνση. Ήθελα με αυτό να κλείσουμε,
να μην σας κουράζουμε περισσότερο. Επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου στο Σεβασμιότατο Μεθόνης κύριο Αμβρόσιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον απλό του τρόπο και τον χαρακτηριστικό μας ξενάγησε σε σελίδες του Αγώνος εναντίον του νέου ημερολογίου. Μας είπε βεβαίως συνοπτικά, ίσως οι περισσότεροι, οι πιο εκτεταμένοι αναφορά θα μας οφείλεται στο μέλλον, γιατί είναι καλό να μαθαίνουμε όλο και βαθύτερα. Και να ευχαριστώ επίσης το Σεβασμιότατο Αττικής με τη συνοδεία του που ήσαν παρόντες και το γεροντά μας και το γερατείο μας και τις αδερφές και όλους εσάς. Και ευχηθείτε να μας σκεπάζει ο Θεός εμάς, τέλος πάντων στους ταπεινούς ποιμένας της Εκκλησίας, να έχουμε επίγνωση του χρέους μας απέναντι της Εκκλησίας, απέναντί σας, και να αναλυσκόμεθα στο να, όχι στο να φανατίζουμε για να διαιρούμε, αλλά στο να οικοδομούμε και να ενημερώνουμε τους πιστούς μας ούτως ώστε ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι επιτρέψει ο Κύριος να επέλθει στο μέλλον, δεν ξέρουμε το μέλλον τι μας επιφυλάσσει, μπορεί να επιφυλάσσει πολύ δυσάρεστα πράγματα, εν σχέση δηλαδή με πιθανούς διωγμούς, πιέσεις κτλ. Δεν το ξέρουμε. Να μας βρει ο Κύριος μας με ζήλο κατ' επίγνωση επί των επάρξεων, για να δώσουμε όλη τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας μας, όπως έδωσαν οι αείμνηστοι Άγιοι προκάτοχοί μας, οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια, και εκφράζουμε επί τη ευκαιρία την ευγνωμοσύνη μας για ό,τι έκαναν για μας και για ό,τι κάνουν με τις προσευχές τους. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Διαφόρων των Αγίων Πατέρημων, Κύριε Ιησού Χριστός Θεός, λέησον και σώσον ημάς.